Καλημέρα σας. Άνοιξα σήμερα και τα γυμνάσια και τα δημοτικά σχολεία. Ποια είναι η δική σας άποψη για αυτό το θέμα? Ναι, νομίζω ότι από τη στιγμή που η κοινωνία από σήμερα ανοίγει σχεδόν τελείως, δηλαδή ανοίγουν πάρα πολλά, επιτρέπονται συναθροίσεις μέχρι 10 άτομα, θα ήταν παράλογο τα σχολεία να παρέμεναν κλειστά. Νομίζω ότι εφόσον ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, κάτω από συνθήκες ασφαλείας θα μπορέσουν σιγά σιγά οι μαθητές να επανέλθουν στην καθημερινότητα που είχαν πριν από 2 μήνες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι η λύση της μάθησης από το σπίτι είναι με μια πολύ καλή λύση, αλλά δεν είναι μια λύση για όλα τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι πολύτεκνες, οι οποίες ζουν σε μικρά σπίτια, όπου αντιλαμβάνεστε δεν θα μπορούσαν να διαβάζουν συνέχεια τα παιδιά με ασφάλεια και ικανοποιητικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα τα σχολεία έπρεπε να ανοίξουν. Νομίζω ότι η στιγμή είναι η κατάλληλη. Υπό συνθήκες όμως ασφαλείας και υπό τον προϋπόθεση ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ειδικά προβλήματα υγείας, του αναπνευστικού ή κάποιες άλλες παθήσεις, τα οποία ίσως αυτά τα παιδιά ενδεχόμενα θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι για ένα ορισμένο ακόμα χρονικό διάστημα. Να, το θέμα ήταν ότι τα κλείσαμε για να κερδίσουμε χρόνο, να μάθουμε κιόλα σε αυτό το νέο ιό πώς συμπεριφέρεται, για να ξέρουμε κι εμείς πώς να συμπεριφερόμαστε. Κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει η ζωή ως ένα βαθμό, άρα και τα σχολεία μας. Απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κημήτρη. Γιατρέ, τι λέτε για το γεγονός ότι σήμερα η χώρα περνάει στη δεύτερη φάση χαλάρωσης των μέτρων? Τι πρέπει να έχουμε κατά νου? Νομίζω ότι αν κάνουμε αυτά τα οποία κάναμε μέχρι τώρα θα πάμε καλά. Εκείνο που πρέπει να μην κάνουμε είναι να χαλαρώσουμε. Αν συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία ζητούνται από τον κόσμο να εφαρμόσει και τα οποία πρέπει να εφαρμόζουμε όλοι μας, αυτά που λέμε πάντα από την αρχή, τις αποστάσεις, τις συνθήκες υγιεινής, τότε θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό το βιώνω και στην καθημερινότητα του νοσοκομείου, να μην ξεχνάμε σχεδόν ποτέ ότι ο ιός αυτός είναι δίπλα μας. Εάν προσέχουμε όμως, το αποδείξαμε ότι μπορούμε να πάμε πάρα πολύ καλά και να επιστρέψουμε σε σχεδόν μια τελείως φυσιολογική ζωή, με εξαίρεση αυτό το οποίο είπα. Θα πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις, δεν θα πρέπει να αγκαλιαζόμαστε, να μας βλέπουμε τυχαία κάποιο φίλο μας, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειραψίες, μέχρι ότου μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε οριστικά αυτή την κατάσταση. Δύσκολο να μην ξεχνιόμαστε όταν σιγά σιγά επιστρέφουμε σε παλαιότερες συνήθειές μας, γιατρέ. Ωστόσο, πρέπει να το έχουμε συνέχεια στην άκρη του μυαλού μας για να είμαστε προσεκτικοί. Και ειδικά στους χώρους, κύριε Κημήτρη, που εργάζονται πολλά άτομα, είτε είναι νοσοκομείων, είτε είναι σούπερ μάρκετ, είτε ένα σταθμό τηλεοπτικό. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι πάντοτε υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να ελέγχουν αυτές τις καταστάσεις και γενικά να υπερκινήσουν τον καθένα τη μάσκα του, αν είναι ένα χώρο που πρέπει να φορά μάσκα, την απόσταση που πρέπει να κρατά από τον άλλο. Αυτά τα άτομα νομίζω ότι είναι απαραίτητα σε αυτές τις δουλειές, όχι από τη μορφή αστυνομικού ή αυστηρού ελέγχου, απλά με ευγενικό τρόπο να υπενθυμίζουμε συνέχεια ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα οποία λέμε. Μας προβλημάτισε κάτι που είπατε χθες, κύριε Λοϊζού, ότι άτομα που διαγνώστηκαν με κορονοϊό βιώνουν ρατσισμό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχα κάποια, ευτυχώς, λίγα παράπονα για αυτό το θέμα, τα οποία αφορούσαν κυρίως, για να είμαι ειλικρινής, νεότερες ηλικίες, δηλαδή όχι άτομα, δηλαδή άτομα τα οποία είναι σχετικά νεαρά και τα οποία στο δικό τους χώρο, μετά την επάνωδο τους στην κοινωνία, αντιμετώπισαν έναν απομονωτισμό. Γι' αυτό αναγκάστηκα να κάνω αυτή την τοποθέτηση, με την έννοια του ότι τα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είναι οποιοδήποτε, εγώ, εσείς, οποιοδήποτε άλλος. Αυτά τα άτομα, όταν τελειώσει αυτή η περίοδος της απομόνωσης των 14-15 ημερών ή όσο χρειαστεί, λίγο περισσότερο, τότε επανέρχονται κανονικά στη ζωή και δεν έχουμε κανέναν κίνδυνο από αυτά τα άτομα, υπό την προϋπόθεση, η οποία ισχύει όμως για όλα τα άτομα, όχι μόνο για τα άτομα τα οποία ήταν θετικά, να κρατάμε τις αποστάσεις και να παίρνουμε τα μέτρα προφύλαξης. Και είναι αυτό που λέτε, ότι μπορεί να νοσήσει ο καθένας από εμάς από αυτό τον ιό. Ακριβώς. Άρα δεν θα θέλαμε να είμαστε στη θέση αυτών των ανθρώπων και να μας αντιμετωπίζουν Ακριβώς. με για κάποιο αυτό και περίεργο θεωρώ τρόπο. Ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτόν τον τομέα. Είναι και ένα άλλο θέμα, γιατρέ, που προέκυψε. Άτομα που νόσησαν με τον ιό, για αρκετό καιρό δεν αρνητικοποιούνται τα δείγματά τους. Τι γίνεται εκεί? Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται αρκετά τον τελευταίο καιρό, διότι όσο περνάει περισσότερο ο καιρός από την έναρξη της πανδημίας, όχι μόνο στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία παραμένουν θετικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αρχικά υπήρχε μια αμφιβολία εάν τα άτομα αυτά ήταν σε θέση να μεταδώσουν ή όχι. Φαίνεται ότι η διεθνή βιβλιογραφία και οι έρευνες που γίνονται σε όλο τον κόσμο δείχνουν ότι τα άτομα αυτά κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορούν να μεταδώσουν. Οπότε ουσιαστικά υπάρχει τι γίνεται. Υπάρχει, ανοιχνεύεται μέσω της μεθόδου της PCR, ανοιχνεύονται στοιχεία του γενετικού υλικού στην εξέταση, αλλά αυτά τα στοιχεία κατά πάσα πιθανότητα είναι νεκρά. Άρα σιγά σιγά και αυτό θα γίνει, θα έρθουν οδηγίες εντός των ημερών και από τους παγκόσμιους οργανισμούς και κατά πάσα πιθανότητα και από τη δική μας επιστημονική ομάδα, οι οποίοι θα μικραίνουν πάρα πολύ τα χρονοδιαγράμματα για τα οποία αυτά τα άτομα, τα οποία μέχρι τώρα, μέχρι να αρνητικοποιηθούν, έμεναν στο σπίτι σε απομόνωση. Θα καθοριστούν σαφέστατα και σαφώς πιο μικρά χρονοδιαγράμματα για τη διάρκεια απομόνωσης αυτών των ατόμων. Άρα μπορεί να είσαι θετικός στον ιό, αλλά να μην μεταδίδεις. Να μην μεταδίδεις. Και φαίνεται ότι μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε μια αμφιβολία για το θέμα αυτό. Φαίνεται όμως ότι τα περισσότερα στοιχεία καταλήγουν στο ότι, εφόσον εννοείται, είσαι ασυμπτωματικός. Έτσι, αν μιλάμε για αυτούς τους αρρώστους, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, είναι αρνητικοί, είναι θετικοί, αλλά είναι ασυμπτωματικοί εδώ και πολύ καιρό, φαίνεται ότι τα άτομα αυτά σαφέστατα δεν μεταδίδουν, θα μπορούν να επανέλθουν στην κανονική τους δραστηριότητα, λαμβάνοντας όμως πιο προσεκτικά ίσως από τους άλλους τα μέτρα της αποστασιοποίησης, τη μάσκα και τα υπόλοιπα. Γιατρέ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.